υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Σπεύδω να απαντήσω στα ουσιαστικότερα. Ζωγραφίζω στο βυθό από το 1967, από ανάγκη εσωτερική και όχι για επίδειξη, όπως επιπόλαια έχουν πει κάποιοι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω αν την διάλεξα ή με διάλεξε η θάλασσα. Ξέρω μόνο ότι αν κάποτε τύχει να μην την βλέπω, νιώθω πως οι μέρες περνούν χαμένες. Τότε η γυναίκα μου λέει πως βλέπει στα μάτια μου μία αρρώστια που την λέει ξηρά. Η χαρά των αρμονικών χρωμάτων που η μία σπατουλιά μπαίνει δίπλα στην άλλη με παραλλαγή του ιδίου χρώματος και ξάφνου πηδάει η αντίθεση των θερμών πάνω στα ψυχρά για να ξαναπιάσει την αρμονία, είναι συνέστημα που δεν πιάνουν οι λέξεις. Γιατί η τέχνη είναι το αποκορύφωμα της θεωρίας, είναι η καστική πράξη. Ο φόβος που είναι παρόν σε κάθε βυθό είναι και αυτός το ίδιο δυνατό συνέστημα που με τραβά σαν μαγνήτης και βρίσκεται πάντα εκεί που η ματιά αδυνατεί να ξεχωρίσει τα συγκεκριμένα σχήματα από το χάος. Είναι ένα στοιχείο εντελώς άγνωστο στον απάνω κόσμο.
ύπνο. Όλτα, όλτα, όλτα καλά. Το συνέστημα της χαράς και του φόβου είναι αυτά που με κατεβάζουν κάτω στους βυθούς. Έχω όλα τα τεχνικά μέσα στη διάθεσή μου, εννοώ μηχανές, για να έπαιρνα στοιχεία και να καθίσω στην ήρεμη ζεστασιά του εργαστηρίου μου και να τα βάλω σε τάξη. Όμως δεν το κάνω. Και δεν το κάνω γιατί πιστεύω ότι αληθινό έργο τέχνης είναι αυτό με το οποίο έχει ταυτιστεί ο δημιουργός του με γνώση και συνέστημα. Κάθε φορά για μένα είναι καινούριο το θέμα, όπως κάθε φορά που πεινάμε είναι η ίδια η ευωδιά του ζεστού ψωμιού. Δεν έχω καμία πεπατημένη για να βοηθηθώ τουλάχιστον στην τεχνική. Γι' αυτό έχω ταλαιπωρηθεί αρκετά μέχρι ότου λύσω τεχνικά θέματα που κατά καιρούς με έχουν απασχολήσει πάνω στη δουλειά μου ή και μερικά δεν τα έχω λύσει ακόμα.
δεν έχω βρει τις κασέλες με τους κρυμμένους θησαυρούς των βυθών. Έχω βρει όμως την ομορφιά των χρωμάτων μαζί με το κρύο, τον φόβο του αγνώστου, την ταλαιπωρία, τον πόνο, τον κόπο, την αυτοσυγκέντρωση. Και έγινα πιο πλούσιος σαν άνθρωπος. Βρήκα τέλος τη χαρά του ξενιτεμένου που κάθε φορά πατά τη στέρεα γη. Και κάθε φορά που το πόδι πατά τη στέρεα γη, η ψυχή λυπάται που φεύγει από την δράση και τον κίνδυνο και υπόσχεται σιωπηλά να ξαναγυρίσει εκεί στους βυθούς για να εκπληρώσει το καθήκον όπου της ετάχθη, εκ των ορατών να ψυχανεμιστεί τα αόρατα.